Να δούμε τώρα ειδήσεις από τον κόσμο, ξεκινώντας από τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στη διάρκεια αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Παρίσι. Γάλλοι φοιτητές εκτόξευσαν πέτρες, αφρό, αυγά και γυάλινα μπουκάλια κατά των αστυνομικών. Εκείνοι έκαναν χρήση δακρυγόνων για να τους διαλύσουν. Τα επεισόδια σημάδεψαν τις σημερινές διαδηλώσεις για τα εργασιακά. Πολλοί από τους διαδηλωτές είχαν καλύψει τα πρόσωπά τους με κουκούλες και μαντήλια. Κρατούσαν ένα πανό που έγραφε ότι θα κάψουν όλο το Παρίσι. Et comme ça s'est passé dans d'autres pays comme la Grèce, l'Espagne, l'Italie ou même au Canada, il y a eu des gros mouvements de grève générale il y a quelques années, en 2014. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε τουλάχιστον 130 συλλήψεις. Επεισόδια όμως ξέσπασαν και χθες. Αστυνομικοί εμπόδισαν ομάδα διαδηλωτών να φτάσει στην Place de la République, στο κέντρο του Παρισιού.